ότι δεν θα υπάρχει συντελική συμφωνία για την τιμολογιακή πολιτική που θα ασκεί η Deutsche Telekom στον ΟΤΕ. Καθώς, όπως τόνιζαν κυβερνητικές πηγές, τις τιμές θα τις καθορίζει η ελεύθερη αγορά, όπως συμβαίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και θα τελούν υπό την έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στον ΟΤΕ που συναντήθηκε με τον Γιώργο Λογοσκούφη θα καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα, διότι δεν έχει ενημερωθεί μέχρι τώρα για το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Αρνήθηκε ο Υπουργός να μας δώσει εγγράφος στοιχεία τέτοια που να δουλέψουμε εμείς αργότερα και να κάνουμε τις δικές μας προτάσεις και ως εκ τούτου εμείς θα προχωρήσουμε και νομικά από αύριο καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιοι είναι επιτέλους αυτοί οι όροι. Τι ποσοστό συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση να κρατήσει το ελληνικό δημόσιο τώρα και αργότερα. Σε τι ποσοστό θέλει να φτάσει το μετοχικό κεφάλαιο που κατέχει το δημόσιο στο ΟΤΕ ο κύριος Αλογοσκούφης? Έχει καταντήσει πραγματικά επικίνδυνη και γελία μαζί για το πώς εμφανίζεται αυτή η σύγκρουση. Από τη μια μεριά η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ από δίπλα. Το επόμενο διάστημα να αναδειχθούν αγώνες και κινητοποιήσεις που θα αναδείξουν αυτό το εθνικό έγκλημα και θα οδηγήσουν στο μέλλον στην ανάκτηση των κεκτημένων. Η Διευθυντική Επιτροπή έδωσε εξουσιοδότηση για τη σύναψη της τελικής συμφωνίας. Με τη συνεδρίαση της Διευθυντικής Επιτροπής εδώ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, οι εκπρόσωποι της Deutsche Telekom έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι τα όσα έχουν συμφωνήσει μέχρι τώρα με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους την χάνουν της έγκρισης της ελληνικής κυβέρνησης, κάτι που είναι απαραίτητο για αυτούς προκειμένου να πάρουν τις οριστικές αποφάσεις τους τις επόμενες ημέρες. Η τελική συμφωνία της Deutsche Telekom με το ελληνικό δημόσιο θα εγκριθεί στην επόμενη διευθυντική αρχές της εβδομάδας και αμέσως μετά θα περάσει από τη Βουλή. Μετά από 6 ημέρες, η Χούντα της Μιανμάρ επέτρεψε να προσγειωθεί στο έδαφος της αεροπλάνου.